Μαρία, πάμε να δούμε προϊόντα Κεφαλονιάς. Μισό λεπτό. Εγώ τα πήγα στην Κεφαλονιά, πέρασα τέλεια, γιατί υπάρχουν υπέροχοι άνθρωποι και το βασικό είναι ότι όταν θέλεις να δοκιμάσεις και να γευτείς τη γεύση του λαδιού, έχει συγκεκριμένα άτομα που πηγαίνει στην Κεφαλονιά. Έλα να σου γνωρίσω τα μυστικά. Έλα. Πάμε. Λοιπόν, είναι φίλος, είναι συνεργάτης Κεφαλονιά και αγαπάμε πάρα πολύ. Θέλεις να το ρωτήσεις πολλά πράγματα όμως για το λάδι? Εννοείται. Κεφαλονιά έχεις πάει? Όχι. Δεν έχεις πάει, τώρα θα πας όμως. Δεν υπάρχει λόγος. Έχουμε καταπληκτικό το ελαιόλαδο το δικό μας στην Κεφαλονιά. Δεν είναι βέβαια τόσο αναγνωρίσιμο. Προσπαθούμε όμως και μέσα από τις εκθέσεις να το παρουσιάσουμε όσο γίνεται καλύτερα. Είναι έκτρα παρθένο ελαιόλαδο. Συνεχώς το βελτιώνουμε, προσπαθούμε στις εκθέσεις να πηγαίνουμε, να το δείχνουμε στον κόσμο. Αυτά. Θέλω να μου πείτε πώς το ονομάσετε γέννη μαγής. Γέννη μαγής. Γέννη κατευθείαν όπως το ακούτε. Δηλαδή μέσα από τη φύση, μέσα από τη γη. Το δέντρο, η ελιά, ο καρπός που παράγει. Τι πιο απλό. Γέννη μαγής. Πόσο ευεργετικό είναι το λάδι στη ζωή μας? Πόσο? Ευεργετικό είναι το λάδι στη ζωή μας, για το σώμα, για όλα. Όλοι μιλάνε ότι η υγεία πάνω απ' όλα είναι το ελαιόλαδο είναι ένα βασικό συστατικό. Δεν είναι από εμάς μόνο. Για το δέρμα, για τα μαλλιά, για όλο το σώμα γενικώς. Και έξω και μέσα το σώμα. Λοιπόν, οπότε όλοι γέννη μαγής ελαιόλαδο Κεφαλονιά. Μην το ξεχάσετε. Εγώ τα πήρα, τι να ξεχάσω. Εγώ τα παίρνω και φεύγω. Έχει μικρό, μεγάλο, πιο μεγάλο, πιο μικρούλο, ό,τι θέλεις έχει. Και πέρα από αυτό δοκιμάζεις και πολύ ωραία γλυκά. Θέλεις να σου δείξω? Μα γλυκό είναι και η μαρμελάδα, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, θέλεις τώρα να σου δείξω μαρμελάδες διαφορετικές? Ωχ, πάμε, γιατί κάτι μου λέει θα είναι πολύ νόστιμες. Και θα δοκιμάσω. Θα δοκιμάσουμε ξανά.